Εναλλαγή πάμε σε Χαλκιδική. Εκεί στη Χαλκιδική θα συναντήσουμε τον κύριο Παύλο Αυγουστινάκη, ο οποίος, καταγωγή από Κρήτη, είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Χαλκιδικής, Νίκος Καζαντζάκης. Έχουμε καιρό να τα πούμε με κριτικούς εκτός Κρήτης. Τα λέμε με τον κύριο Αυγουστινάκη. Να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς, από την πανέμορφη Χαλκιδική. Βρίσκεστε σε εξωτερικό σημείο, εξωτερικό μέρος. Είμαι στο εξωτερικό μέρος, είμαι στην παραλία της Γερακινής συγκεκριμένα. Ναι. Θα έχετε ακούσει για τις κάβες της Γερακινής, εκεί τα μεταλλεία κτλ. Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Από τον Νίκο Κατζατζάκη, οπωσδήποτε, και από τον Νίκο τον Καβαδία, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το κλίμα εκεί στην περιοχή. Εάν έχει τουρισμό, αν έχει επισκέπτες σε σχέση και με προηγούμενα χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι του Αγίου Πνεύματος τα πράγματα ήταν λίγο δυσίωνα για την περιοχή, ναι. Αλλά από το Αγίου Πνεύματος μετά αρχίζουν τα πράγματα και πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Το καλό εδώ πέρα με τη Χαλκιδική είναι ότι οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή για αυτούς οι Χαλκιδικοί, τα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται, γιατί οι περισσότεροι έχουν και δικά τους σπίτια εδώ πέρα, οπότε έρχονται πάρα πολύ Θεσσαλονικοί. Οι εσωτερικές μετακινήσεις. Ναι, εσωτερικές μετακινήσεις, ναι. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί Βαλκάνοι που έρχονται εδώ πέρα, έτσι. Επειδή και οι είσοδοι από τα Βαλκάνια είναι και πολλές, ας πούμε, και τους είναι πολύ πιο βολικό. Δηλαδή ούτε μεταφορικά με αεροπορικές εταιρείες, ούτε έρχονται με το αυτοκίνητό τους. Οπότε έχουμε πάρα πολλούς Βαλκάνους εδώ, κυρίως Βουλγάρους, Ρουμάνους. Μάλιστα. Μας δώσατε το κλίμα. Πάμε τώρα στους κριτικούς της Χαλκιδικής. Πώς είναι, υπάρχει αριθμός? Αρκετοί είμαστε. Εντάξει, ο Σύλλογος έχει περισσότερο από 40-45 άτομα. Ναι. Η έδρα του Συλλόγου είναι στον πολύγυρο της Χαλκιδικής. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2012. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε κάνει κάποιες καλές εκδηλώσεις. Και εκεί θα πήγαινα. Έχετε προγραμματίσει κάτι για φέτος? Για να είμαι ειλικρινής, για φέτος ακόμα δεν έχουμε κάνει κάτι έτσι για να προγραμματίσουμε. Αλλά έχουμε μέσα στο πρόγραμμα έτσι κάποια... Θέλουμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, διότι και λόγω τώρα των δύο χρόνων αυτών της πανδημίας και τα λοιπά, δεν μας επέτρεπε να κάνουμε σχέδια, με άλλα λόγια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, άλλες χρονιές κάναμε. Φέρναμε κυρίως από Κρήτη συγκροτήματα, μουσικά εννοείται συγκροτήματα, έτσι, και πλαισιώναμε το χώρο. Η Χαλκιδικής είναι άτομα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ κοντά με τους Κρήτες. Γενικά η Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, ναι. Εκεί Θεσσαλονική, Χαλκιδική, αγαπούν την Κρήτη. Αγαπούν όπως και εμείς τους αγαπάμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή είμαστε πολύ δεμένοι, θα έλεγα. Οπότε δεν έχουμε καμία δυσκολία όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή των εκδηλώσεων και τα λοιπά. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς. Μάλιστα. Η καταγωγή σας από Κρήτη, από ποιο σημείο, ποιο μέρος, ποια περιοχή? Η καταγωγή μου, εγώ γεννήθηκα στα Χανιά. Α, Χανιώτης. Ναι, όχι, λόγω της ιδιότητας του πατέρα μου. Αλλά η καταγωγή μας είναι από τη Σιτία, συγκεκριμένα από τους Αρμένους. Αρμένους Σιτία. Μάλιστα. Κατεβαίνετε Κρήτη? Συχνά, πολύ συχνά. Το καλοκαίρι φέτος θα έχει επίσκεψη? Βεβαίως και θα έχει επίσκεψη, γιατί να μην έχει, εννοείται. Μάλιστα, με το καλό λοιπόν να επισκεφτείτε τον τόπο σας. Το μήνυμά σας στους κριτικούς τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εμένα θα μου άρεσε να υπάρχει μια ανταλλαγή. Δηλαδή να έρθουν πάρα πολλοί Κρήτες εδώ και να επισκεφτούν τη Χαλκιδική, γιατί πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ όμορφος τόπος. Φανταστείτε ότι έχει περισσότερες από 96 γαλάζιες σημαίες. Έτσι, έχει υπέροχες ακτές, υπέροχες με κρυστάλλινα νερά κτλ. Που αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείς αυτό το μέρος. Πραγματικά είναι
καταπληκτική τοποθεσία, δηλαδή είναι ευλογημένη. Μάλιστα, ανταλλαγή λοιπόν, η Κρητική να ανέβουν πάνω και από τη Χαλκιδική να κατέβουν Κρήτη. Γιατί όχι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Διοργανώνουμε και παλαιότερα είχαμε κάνει και ταξίδι, που ο σύλλογος δηλαδή είχε διοργανώσει ταξίδι και είχαμε πάει Κρήτη. Θέλαμε να κάνουμε, αλλά αυτή η πανδημία μας κατάστρεψε και μας έκοψε. Θέλαμε να κάνουμε σχεδόν όλους τους νόμους, γιατί δεν μπορείς να τους επισκεφτείς μονοκοπανιάς. Δεν είναι μονοκοπανιάς, σωστά το λέτε. Δεν είναι ποτέ αργά. Τα καλύτερα είναι μπροστά, να είμαστε αισιόδοξοι. Και είστε και δραστήριοι, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και γι' αυτό τα λέμε και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλό βράδυ από Κρήτη. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.